Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Μαόνατζης και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνταγή σούπερ καλοκαιρινή και πεντανόστιμη και αυτή η συνταγή. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη στραβατσάδα, ένα καλοκαιρινό φαγητό, υγιεινό φαγητό γιατί είναι τίγκα στην πρωτεΐνη και φυσικά πεντανόστιμο, γρήγορο με λίγα υλικά. 5 αυγά θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε φρέσκες ντομάτες όριμες, τις οποίες θα τρίψουμε στο τρίφτη, θα κρατήσουμε μόνο τα σποράκια, μισή κούπα φέτα, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Με αυτά τα υλικά πολύ γρήγορα και φυσικά ελαιόλαδο. Είναι συνταγή γρήγορα και για κάμπινγκ αυτή. Με ένα καμινέτο όπως αυτό μπορείτε να την κάνετε πάρα πολύ γρήγορα και για πάρα πολλά άτομα. Λοιπόν, ζεσταίνουμε το λάδι. Α, πιπεριά κρεμμύδι δεν σας είπα, σημαντικό. Πιπεριά και ένα ξερό κρεμμυδάκι. Λοιπόν. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε την πιπεριά και το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει και να βγάλει τα αρώματά του. Αξεπέραστη μυρωδιά του τσιγαρισμένου κρεμμυδιού. Λοιπόν, ρίχνουμε την ντοματούλα. Όριμες ντομάτες να διαλέξετε για να βάλουμε περισσότερο ζουμί και αυτά τα σποράκια τα ωραία και να έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση. Η ντομάτα το καλοκαίρι δεν τη διατηρείτε μέσα στο ψυγείο. Την έχετε έξω γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε να γίνεται η ζύμωση ντομάτας, να οριμάζει, να μαλακώνει και να βγάζει αυτή την υπέροχη μυρωδιά. Οπότε έξω το ψυγείο για 2-3 μέρες. Φυσικά πριν την κάνετε σαλάτα, την βάζετε στο ψυγείο για 1-2 ώρες για να μπορέσει να είναι δροσερή και να κάνουμε μια ωραία υπέροχη δροσερή χωριάτικη σαλάτα που θα γράψουμε και για αυτό το βίντεο. Μπορεί να είναι απλή συνταγή, αλλά έχει πολύ ωραίες τεχνικές και μυστικά που μπορείτε να κάνετε μια ακόμα πιο ωραία και πιο δυνατή Greek σάλατα, χωριάτικη σαλάτα ή ελληνική σαλάτα αλλιώς. Λοιπόν, ζεσταίνουμε την ντοματούλα μας, να βράσει λίγο, ρίχνουμε αλατάκι, ρίχνουμε πιπεράκι και την αφήνουμε για 5 λεπτάκια. Λοιπόν, ενώ η ντομάτα βράζει και μυρίζει υπέροχα μαζί με το κρεμμυδάκι και την πιπεριά που έχω βάλει μέσα, 5 αυγουλάκια χωριάτικα. Πολύ μεγάλη διαφορά τα χωριάτικα με το εμπορίου. Το καταλαβαίνετε από το κίτρινο έντονο χρώμα, την πλούσια γεύση φυσικά, αλλά και ότι ο κρόκος είναι πιο σκληρός. Θα δείτε ότι στα χωριάτικα αυγά ο κρόκος σπάει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ ωραία γεύση και πολύ καλύτερο για εμάς. Λοιπόν, χτύπησαμε τα αυγουλάκια. Το ρίχνουμε μέσα στη ντομάτα και ανακατεύουμε συνεχώς. Κοιτάξτε μια υπέροχη τραπατσάδα που γίνεται. Υπέροχη. Λοιπόν, ρίξαμε τα βουκουλάκια. Ρίχνουμε και την φέτα. Και το αφήνουμε για πολύ λίγη ώρα ακόμα. Λοιπόν, τις συνταγές μου όλες τις βρίσκεται στο mastit.gr. Εμείς βέβαια, είναι το mastit που αγαπάμε εδώ και χρόνια και διαβάζετε συνταγές και μιλάμε από εκεί και κάνουμε μια τεράστια παρέα. Ετοιμάζουμε ένα καινούριο blog site, το οποίο θα έχει το όνομά μου. Το όνομά μου, petrosmaonets.com, που δεν είναι μόνο το δικό μου όνομα, αλλά είναι και του πατέρα μου. Και εκεί θα βρούμε πολλές, θα βρείτε μάλλον πολλές συνταγές, παραδοσιακές από τον πατέρα μου και καινούργιες από μένα. Σε πολύ λίγο καιρό, σε μια εβδομάδα περίπου, αυτό το site θα είναι στον αέρα. Στο ίντερνετ για εσάς. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Κυριακή 12 η ώρα είναι οι συνταγές μας στο YouTube. Και τα σχόλιά σας πάντα από κάτω έτσι. Και κάνετε share για να τα βλέπουν και οι υπόλοιποι φίλοι μας που δεν μας ξέρουν ακόμα για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Λοιπόν, λίγο ρίγανη στο τέλος. Ανακατεύω. Σβήνω τη φωτιά. Και η πιο γρήγορη, υπέροχη καλοκαιρινή στραπατσάδα είναι έτοιμη. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω, μην ξεχάσετε να κάνετε share, μην ξεχάσετε να μας στείλετε μήνυμα με τις δικές σας συνταγές που θέλετε να δούμε, τη δική σας πρόταση και για αυτή τη συνταγή, αλλά και για άλλες συνταγές που θέλετε να κάνουμε εδώ στο κανάλι μας. Η στραπατσάδα συνδυάζεται υπέροχα με ένα φρυγανισμένο ζεστό ψωμί, συνδυάζεται βέβαια οι συνταγές πάντα με την καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο μας.